Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας την αξέχαστη δική τους πρωτοχρονιά και φυσικά ευχές με τον κόσμο. Mm-hmm. Και όλα αυτά backstage από το γιορτινό επεισόδιο, γιατί γιορτάζουμε εμείς εδώ στον Sky την παραμονή πρωτοχρονιάς με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ. Θέλω να μου πεις τώρα, αν θυμάσαι κάποια πρωτοχρονιά που είχε γίνει κάτι ευτράπελο και το θυμάσαι τι σου είχε μείνει. Κοίταξε να δεις, θυμάμαι ότι πρέπει να τραγούδαγα σε κάποια εκδήλωση σε ένα δήμο εκτός Αθηνών που έπρεπε να αλλάξουμε το χρόνο και μετά έπρεπε να φύγω τρέχοντας για να πάω στο μαγαζί για να εμφανιστώ. Και θυμάμαι ότι είχα πέσει σε πάρα πολύ κίνηση και θυμάμαι ότι έφτασα οριακά. Δηλαδή μη σου πω ότι έφτασα την ώρα που παίζανε την εισαγωγή, ας πούμε, για να βγω να τραγουδήσω. Ναι, και είχα αγχωθεί πάρα πολύ, καταλαβαίνεις. Το προλάβα. Προλάβα, τέλος καλό, όλα καλά. Θυμάμαι μια χρονιά που ήμασταν πάλι, ήμουνα σε νυχτερινό μαγαζί και άλλαξε η χρονιά και μας φωνάξαν όλους στη σκηνή και εγώ δεν ήμουν έτοιμη, δεν είχα βαφτεί και ήμουνα με πιτζάμες και αθλητικά και λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Και με βρήκε, ας πούμε, το 3-2-1 πίσω από τα καμαρίνια. Ήμουν έτρεχα και τελικά δεν πρόλαβα να βγω πάνω στη σκηνή. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε μία διαφορετική ζωή από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η φύση της δουλειάς μας. Νιώθεις τύψεις έτσι που μπορεί όλα τα Χριστούγεννα, τις γιορτές η Χριστίνα να μην ήσουν μαζί με τη Χριστίνα? Όχι, δεν νιώθω τύψεις, γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιερώνω στην κόρη μου και πάντα τον αφιέρωνε, είμαι πάντα δίπλα της και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Με αυτά που περνάμε, καταρχήν να περάσει όλο αυτό, να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που ξέραμε, να έχουμε υγεία, που είναι το βασικότερο όλων, να έχουμε ανθρώπους που να μας περιτριγυρίζουν με καλή σκέψη και αισιοδοξία και αγάπη και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα είναι στο χέρι μας. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτά είναι να βάλουμε στόχο. Το 22, λοιπόν, να είναι να φύγουν όλα αυτά τα δυσάρεστα και να είμαστε όλοι καλά, όλος ο κόσμος. Ευχές πολλές μέσα από την καρδιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια, τι θυμάστε από τις πρωτοχρονιές, από τα Χριστούγεννα? Κοιτάξτε να δεις. Εγώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, όλα αυτά τα βλέπω στο σπίτι, έρχονται. Και τα έχω. Δόξα τω Θεώ. Αλλά εμένα είναι απόλαυση αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, να βλέπω κόσμο, μια μεγάλη παρέα και ειδικά όταν μου κάνουν την τιμή και έρχονται να ακούσουν τα τραγούδια μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Κάποιο ευτράπελο που σου είχε τύχει παραμονή πρωτοχρονιάς και το θυμάσαι? Ευτράπελο παραμονή πρωτοχρονιάς είναι ότι κλειδώθηκα έξω από το σπίτι γυρνώντας. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, παιδιά, πρέπει να ήταν αρκετά χρόνια πριν, σίγουρα πάνω από 10. Γύρισα σπίτι, ωραιότατα, καταλαβαίνεις, παραμονή πρωτοχρονιάς, γυρνάω σπίτι τουλάχιστον στις 7 το πρωί. Λοιπόν, και είχα κλειδωθεί έξω από το σπίτι, είχα χάσει τα κλειδιά μου. Και δεν πού να βρεις κλειδαρά. Έκανα μια ωραιότατη πρωτοχρονιά έξω από το σπίτι. Και ξέρεις, λένε ότι όταν σε βρει ο χρόνος. Με βρήκε ο χρόνος γυρίζοντας έξω από το σπίτι. Καλή χρονιά ήταν. Ήταν καλή χρονιά μετά που με βρήκε, εντάξει, δεν είχα παράπονο. Μια χρονιά στα Τρίκαλα που έπρεπε να οδηγήσω ένα βαν με μηχανήματα, γιατί δεν μπορούσε να το φέρει ο άνθρωπος που το είχε. Το ανέλαβα εγώ με χιόνι, αρκετό χιόνι και μείον 19 βαθμούς. Τελικά τα κατάφερα, τραγούδισα, στήσαμε ήχο, ξαναμαζέψαμε το πρωί και είχα λοιπόν το θράσος και την τόλμη να ξαναεπιστρέψω πίσω με την παγωνιά. Αλλάζοντας το χρόνο, βγήκαμε going through πάνω στη σκηνή μαζί με όλο αυτό το τσούρμο που χόρευε τέλος πάντων πάνω στη σκηνή. Βγήκαμε με τις πιτζάμες, τις παντόφλες και κάναμε ένα stage άνω κάτω. Όσον αφορά το 2022, θα ήθελα από τους συνανθρώπους μας να είναι πιο αλτρουιστές, να το πω, γιατί με αυτή την πανδημία είδαμε πολλούς χαρακτήρες να βγαίνουν που δεν πιστεύαμε ότι τους είχαμε δίπλα μας. Θέλω να δώσω μια ευχή στη νύχτα, στη μαγεία, το πιο μεγάλο αγαθό. Σ' όλο τον κόσμο υγεία. Τάχια, τάχια, να αρχί μηνιά, τάχια να αρχί του χρόνου, τάχια νέα που γεννήθηκε ο Κύριος στον κόσμο.
Εγώ κοιτάω στην Πέγγι που έχει καταγωγή από την Κρήτη. Κατάλαβε τώρα ότι έχω πάει. Γεια σα, Πέγγι. Ζωηδάκι στα καπέλα. Λοιπόν, βέβαια θα του απολαύσουμε όλου. Παραμονή πρωτοχρονιά. Αύριο δηλαδή. Αύριο, παιδιά, στις 9. Αυτό που έχει δημιουργηθεί στο Αθηνών Αρένα για τα 25 χρόνια του Γιάννη Πλούταρχου δεν το έχετε ξαναδεί. 13 καλλιτέχνε μαζί επί σκηνή. Θέμη Αδαματίδη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νίκο Βουλιώτη, Τέτιο Διονυσίου. Τα καλύτερα παιδιά, όλα μαζί μαζεμένα. Σε μία έτσι συνύπαρξη με τον Γιάννη Πλούταρχο, πραγματικά απολαυστική και ντουέτα φοβερά, το οποίο δεν θέλω να σας πω, θέλω απλά να το δείτε. Στις 9 συντονιστείτε στον Sky, γιατί αυτό το υπερθέαμα δεν το έχετε ξαναδεί. Αύριο λοιπόν 9 η ώρα είμαστε όλοι στα σπίτια μας και στα βλέπουμε σπίτια, και γιορτάζουμε. Sky, 9 η ώρα.